ching chang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bing bang. Ooh ee ooh ah ah, ching chang, walla walla bang bang. Do 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 do. Μας καλά, παιδάκι μου, τι με βαράς. Με ξύπνησες, σε βλέπω και όνειρο. Τι σου προσπαθώ, εγώ φταίω. Να. Καλά, τι κάνεις. Ρε Μαρία, καλά τώρα, εγώ φταίω. Εγώ φταίω. Μαρία, εσύ με το κάνεις. Όχι, είναι και βαριά αυτά. Να. Φεύγεις, μην τρέχεις. Πού είσαι, καλέ. Έλα, 100 κιλά το κάθε μαξιλάρι. Να. Ιτήθηκε στα σημεία, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Τη χάσατε τη Σοφία τη Τσίπα. Θα κάνω μόνη μου εκπομπή. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Σκληρή. Είμαι πολύ σκληρή. Σε σκληρώσατε. Καλησπέρα. Θες να με εξοδώσει, γι' αυτό θέλεις. Αυτό. Εγώ αυτό ψεκάρισα. Πάντα είναι ωραίος ο μαξιλαροπόλεμος. Ο μόνος ωραίος πόλεμος θα μπορούσε να υπάρχει είναι ο μαξιλαροπόλεμος. Είναι ωραίος. Και εγώ παίζω και συχνά, ξέρεις. Μαξιλαροπόλεμο. Ναι, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό. Με το γιο σου. Το γιο μου, πολύ. Και ποιος, τον ξεντώνεις κι αυτό. Όχι, βασικά σε κάτι παιδικά πάρτι, κατά καιρούς και τα λοιπά, έχουν παιχνίδι μαξιλαροπόλεμο. Wow. Ναι, αυτά τα οργανωμένα που έχουν κάτι μαξιλαράκια και έτσι πολύ αφράτα και αυτό, δεν παθαίνεις τίποτα. Αλλά είναι μετά 30 παιδάκια εναντίον των γονιών τους. Έτσι πρέπει. Α, δεν μπορείς να διανοηθείς. Έτσι έχω πρέπει γίνει να κάνεις λίγο τα παιδάκια. Εξπέρ. Γιατί σου έρχονται από παντού τα μαξιλάρια. Δεν το προλαβαίνεις. Να... Αλλά αυτή ήταν η βαριά. Παναγία μου. Πάντως το μαξιλάρι είναι ιερό πράγμα. Ξέρεις γιατί? Γιατί πάνω σε αυτό ακουμπάμε τα όνειρά μας. Α, τι είπες τώρα. Τα όνειρα που θα κάνουμε καθορίζουν και τη ζωή που θα κάνουμε. Τι εννοείς, δεν το έχω ξανακούσει. Λέει μια παροιμία, πες μου τι όνειρα κάνεις για να σου πω ποιος είσαι. Μη μου το κάνεις δεν αυτό. Δεν καθορίζουν τα όνειρα που θα κάνουμε. Μη μου το λες αυτό τώρα. Συγγνώμη, εσύ βλέπεις φυσιολογικά όνειρα, γιατί συνήθως τα όνειρά μας είναι σουρεαλιστικά. Κοίταξε, εγώ βλέπω πολλά όνειρα. Κάνω όνειρα. Άλλο κάνεις, και προσπαθώ άλλο να τα κάνω και πράξη την εκπομπή μετά. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Τα προβλήματα. Μικρή, έκανες όνειρα. Είχα αυτό του παιδιού. Του βλέπω τώρα από το γιο μου, εγώ το είχα μέχρι μεγάλη δηλαδή, ότι μαγικά θα συμβεί κάτι, δεν χρειάζεται να σκεφτώ ή να οργανώσω κάτι ή να δουλέψω προς κάποια κατεύθυνση. Χρειάζεται όμως κάτι για να ταξιδέψεις τα όνειρά σου. Τι? Χρυσόσκονη ή όταν δεν υπάρχει, καμιά φορά από πουλόσκονη. Τι είπε τώρα? Τι είναι, να το. Όχι κρίμα. Όχι, Χριστέ μου, με πονάει η καρδιά μου. Με το 2, με το 3. Φέρει. Έτσι. Για να ταξιδέψει τα όνειρά μας. Και ξαφνικά βρεθήκαμε σε σιωνισμένες Άλπες. Κατευθείαν με το σπίτι. Δεν είναι ονειρικό όλο αυτό. Είναι ονειρικό. Δεν είναι κάτι από ταινία. Να σου πω, αυτό ήταν όνειρο. Ζήτω τα όνειρα. Είναι όνειρο παιδικό αυτό, ρε παιδί μου. Όλα τα παιδάκια δεν βλέπουν σε κάτι ταινίες που παίζουν μαξιλαροπόλεμο και ξαφνικά πετύχετε τα πούπουλα και τέτοια. Δεν έχει συμβεί ποτέ στη ζωή. Μα δεν έρθω εδώ για να ξεμπουλιάσω. Για αυτό το πράγμα μιλάω. Δεν είναι υπέροχο. Ωραία. Αυτό είναι. Γεια μας. Γιούρια. Να. Ζήτω το παραμύθι, ζήτω τα όνειρα,
δείτε ο μαξιλαροπόλεμος και ας είναι και μέσα στη μέση του δρόμου. Μέσα στη μέση του δρόμου τι εννοείς? Αυτό θα επιτρέλα. Για δες. Μια πολύ αγαπημένη ηθοποιός σήμερα στη συντροφιά μας, ιδιαίτερα ταλαντούχα, αλλά και μια από τις πιο σεξι ελληνίδες ηθοποιούς. Διαφέρει αρκετά από το μέσο όρο και στο στυλ και στον τρόπο που αντιμετωπίζει τα πράγματα. Έχει ανεπτυγμένη αίσθηση του χιούμορ και βέβαια πολλές φορές είναι αφοπλιστικά ειλικρινής και ίσως γι' αυτό καμιά φορά παρεξηγείται κιόλας. Μια γυναίκα που κατάφερε να αντισταθεί στο πρότυπο της ξανθιάς Μπάρμπι ή, για να το πω διαφορετικά, η γυναίκα που μπόρεσε να απενοχοποιήσει τη γυναικεία ζούγκλα πάνω από το κεφάλι της. Κυρίες και κύριοι, η Μαρία Σολομού σήμερα στο παρεάκι μας. Καλώς όρισες. Γεια σας, γεια σας. Και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Αχ, κι εγώ. Κι εγώ. Είπαμε γυναίκα femme fatale, μοιραία, αλλά και ζόρικη. Αυτά είμαι εγώ. Δεν είσαι. Τι να σου πω τώρα, όπως με βλέπουν οι άλλοι, ό,τι θέλουν, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τα αποδέχεσαι όλα. Τα αποδέχομαι όλα. Ήσουν πάντα έτσι. Να τα αποδέχομαι όλα. Όχι. Femme fatale, αλλά και ζόρικη. Καλή, δεν ήμουνα ούτε femme fatale ποτέ, σίγουρα femme fatale ποτέ. Ζόρικη ήμουνα, υπό την έννοια ότι είμαι δύσκολη. Η ωραία του σχολείου, ήσουν. Όχι, άσχημη του σχολείου. Ναι, ήρθα. Καλά. Κανονικά. Δεν μπορώ να σε φανταστώ. Ναι, ναι, είχε, η τελευταία. Γιατί έτσι, ατιμέλη, δηλαδή, τι έτσι υπό ήμουνα. Σε τι φάση. Ήμουνα ένα... στο ασχημουλέ του παιδάκι. Ναι. Σε μία εποχή που οι ξανθιές ήταν... Top. Top. Να μου πεις τώρα τι είναι. Αλλά... τι ήθελες να λέω, το ασχημόπαπο, θες να πεις που έγινε κύκνος μετά. Όχι, δεν ήμουνα καν χαριτωμένο κοριτσάκι. Ήμουνα ειδικά σε αυτές τις ηλικίες μέχρι 12. Αγριονιάτο ή ούτε μαζεμένο αγριο. Παιδάκι. Ένα πολύ μαζεμένο. Ναι. Ασχημούλικο. Ναι. Μαυρούλικο. Ναι, για ποιο μιλάς, για την ξαδέρφη σου, πούμε, για την κολλητή σου, για ποια... Κανονικά στο λέω αυτό. Μέχρι 12 χρονών ήμουνα... δεν ήμουν από τα κοριτσάκια που θα γυρνάγες να κοιτάξεις μες στην τάξη. Άχαρο πολύ. Άχαρο και ασχημουλέ. Σήμερα είσαι αγχωτική με την εμφάνισή σου. Δηλαδή εστιάζεις την προσοχή σου στο πώς θα κυκλοφορήσεις, στο να είσαι ντυμένη, βαμμένη, φτιαγμένη, άψογη στην τρίχα ή σε ποιο χύμα φας? Όχι, δεν βάφαμε ποτέ. Εκτός... όταν πρέπει να βγω σε εκπομπές, τέτοια, να πούμε, τώρα είμαι βαμμένη και νιώθω πολύ περίεργα. Δεν περίεργα. Βάφομαι. Ναι, περίεργα. Με ενοχλεί το βάψιμο πάνω μου. Με ενοχλεί. Δεν θα πάω στο περίπτερο, στο σούπερ μάρκετ, στο μαγαζί για να ψωνίσει κάτι. Τι εννοείς όταν βαφτώ για να πάω στο σούπερ μάρκετ? Δεν φοβάσαι, μην πούν. Α, η Σολομού. Πώς λένε. Στην τηλεόραση είναι πιο ωραία, από κοντά δεν είναι τόσο ωραία. Όλα, όλα τα λένε και έρχονται και μου τα λένε με τέτοιο θράσος. Τι σου λένε, δηλαδή. Το καλύτερο που άκουσα τελευταία είναι. Στο περίπτερο το άκουσα αυτό. Άι, Μαρία Σολομού και αυτά. Τι ωραία. Καλά, φοβερό. Δεν έχεις καμία σχέση με τηλεόραση. Βγαίνεις τόσο ωραία. Τι να πω. Λέω ευχαριστώ. Και είναι αυτό που δεν υπάρχει χειρότερη. Δεν είναι χειρότερο. Όχι, όχι, δεν το είπαμε κακά. Ότι σου πάει και τηλεόραση. Λέω καλά, τώρα δεν το σώνεις ποτέ, ας πούμε, αυτό που άκουσα. Αλλά έχω ακούσει και θετικά κατά καιρούς ότι. Α, αυτή είναι ένα κοριτσάκι. Γιατί είσαι τόσο μεγάλη, φαίνεσαι στην τηλεόραση. Ή, ακούω και θετικά, ακούω και αρνητικά. Με την ίδια ευκολία τα λένε. Δεν έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι στον δρόμο. Σε πιάνουν και σου λένε ότι μην τα ξαναλλάξεις τα μαλλιά σου, μην τα ξανανοίξεις, μην τα ξανασκουρίνεις, μην τα ξαναισιώσεις, καλύτερα ίσια. Σαν να ρώτησα εγώ κανέναν. Ξέρεις τι, όταν σε βλέπουν όμως, μπαίνεις μέσα στο σπίτι τους, μέσα από την τηλεόραση, που είναι ένα μέσο πολύ οικείο, σε νιώθουν δικό τους άνθρωπο, είναι σαν να σε ξέρουν, επομένως έχουν την άνεση. Έτσι έλεγα και εγώ στην αρχή και το βλέπα. Το βλέπα χαριτωμένα, το βλέπα. Ναι, όταν γίνεται αυτό συνέχεια όμως, θες να γίνεις και να τους πεις σκασίλα μου τι νομίζεις. Έτσι θέλω να είμαι. Σοβαρά. Μα είναι δυνατόν. Ξέρεις πόσο τέτοια. Την ημέρα, δηλαδή. Αναλόγως που θα βγω και τι θα κάνω, σίγουρα έχω 2-3 σχόλια. Που πάντα έχουν να κάνουν συμβουλές. Σου αρέσει να σου μιλάνε στον δρόμο?
Ναι, βεβαίως. Ή υπάρχουν ηθοποιοί που λένε δεν θέλω να μου μιλάνε, δεν θέλω πολλά πολλά με το κοινό, δεν θέλω. Μιλάω σε όλους, αναλόγως θα έρθουν να μου πούνε. Δηλαδή αυτό το. Τη νουθεσία το λίγο έπρεπε να κάνει αυτό ή γιατί δεν έκανε εκείνο, ή να σου πω εγώ πώς θα φορά, τι θα φορά. Δεν καταλαβαίνω, ας πούμε, γιατί από πού και σπου. Άλλο να έρθω να σου μιλήσω και να σου πούνε α, χάρηκα πολύ που σε είδα από κοντά να βγάλουμε μια φωτογραφία. Τα λογικά. Ναι, ναι. Σαν να σταματήσω εγώ κάποιον άγνωστο στο δρόμο έναν άνθρωπο και να του πω. Δεν πάει αυτό με εκείνο. Η άποψή μου είναι. Μπορεί να πάει ωραιότατα, αλλά εμένα να μου αρέσει. Ποιο είναι, θεωρεί, το πιο δυνατό σου σημείο και ποιο γινόταν με ένα μαγικό τρόπο θα άλλαζε. Κοίταξα, αν μου έλεγε να αλλάξω κάτι, θα σου έλεγα αλλάζω το σύμπαν. Και παίρνω καινούργιο σχέδιο. Το σύμπαν. Ναι, ναι. Αυτό το έχουμε. Το είδαμε, το δοκιμάσαμε, εντάξει. Μαγικά μιλάμε τώρα, έτσι. Ναι. Όχι ρεαλιστικά. Γιατί ρεαλιστικά θα ήθελα να αλλάξω, ξέρω εγώ. Θα ήθελα. Δεν θα το άλλαζα ούτε αυτό, να σου πω την αλήθεια. Είχα σπάσει τη μύτη μου και δεν την έφτιαξα ποτέ. Και δεν την διόρθωσα. Αυτό θα ήθελα να μην είχε συμβεί λίγο. Δεν την πειράζω, δεν την ισιώνω. Ναι. Γιατί φοβάμαι, δεν κάνω τέτοια. Φοβάσαι τις επεμβάσεις. Ναι, γιατί λέω, αν που, δεν με ξέρω άλλος πριν. Όσες φωτογραφίες και να πάω σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, δεν θα ακριβώς πώς ήταν η μύτη μου πριν σπάσει. Προτιμώ τη στραβή μύτη παρά την πλαστική μύτη. Με λίγα λόγια. Όρσον Ουέλς έλεγε ότι μην εμπιστεύεσαι ποτέ μια γυναίκα η οποία λέει την πραγματική ηλικία της. Αν πει αυτό, είναι ικανή για τα πάντα. Αλήθεια. Εσύ τι λες, όχι. Η ηλικία σου. Εγώ δεν λέω ότι την ψεύτηκε όμως. Δηλαδή δεν λέω. Άρα είμαι, δεν 32. Είσαι ικανή για τα πάντα. Δεν είμαι 32, αλλά δεν λέω. Είμαι όσο φαίνομαι, είμαι όσο νιώθω. Ή ξέρω εγώ πόσο με κάνεις. Πώς κασίλα μου πόσο με κάνεις, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Θέλω να σου πω ότι είναι ένα πράγμα το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το λέμε. Εμπόδια αντιμετώπισες στο διάβα της ζωής, στο δρόμο προς τη δόξα. Στον δρόμο προς τη δόξα ακούω. Εμπόδια, ήμουν αρκετά τυχερή στην αρχή. Ξεκίνησαν αρκετά ήπια και. Και εύκολα, δεν θα έλεγα εύκολα, αλλά όχι δύσκολα. Δεν πέρασα δηλαδή. Δεν πήγα σε 100 οντισιών, δεν πέρασα τον παθό μου τον τάραχο. Δεν είχα δύσκολη αρχή. Ήμουν αρκετά τυχερή. Μιλήσαμε πριν για εμπόδια. Ξέρεις να τα καταρρύπτεις ή σε ζορίζουν? Πια με ζορίζουν πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν είναι η κούραση των χρόνων σε αυτή τη δουλειά ή οτιδήποτε. Αλλά αναλόγως πόσο θέλω κάτι. Έχει να κάνει και με αυτό, αναλόγως πόσο, πόσο πολύ θέλεις το θέλω. Κάτι. Πολύ σημαντικό. Ναι. Κάνω το εξής, ποιο εμπόδιο, δεν βλέπω κανένα εμπόδιο. Για δες εδώ τι θα πει η εμπόδια, πώς ξεπερνιούνται και τι ψυχικό σθένος χρειάζεται για να τα αντιμετωπίσεις. Αναλόγως για τα εμπόδια. Για να δούμε ποιος πήγε να εμποδίσει αυτούς εδώ τους πιγκουίνους. Να προχωρήσεις όμως και να περάσεις απέναντι, τίποτα δεν σταματά. Τα παίρνεις βάρνα όλα. Όλα, βέβαια. Ειδικά αν δεν γνωρίζεις τι είναι το εμπόδιο. Εκεί δεν ξέρεις. Στην άγνοια υπάρχει μεγάλη ιστορία. Η ιστορία με την άγνοια είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Όταν έχεις άγνοια, έχεις παντοδυναμία. Ωραίο. Μ' αρέσει πάρα πολύ εμένα. Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο σε αυτή την περίπτωση? Ότι μιλάμε για ένα σκηνάκι το οποίο παίρνει 4 με 5 πόντου στο έδαφο. Εξαιρετικό, πανέξυπνο ήταν αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Και προκάλεσε κυριολεκτικά πανικό στους πιγκουίνους. Τέλειο. Κάποιοι κατάφεραν και το πέρασαν στην απέναντι όχθη. Κάποιοι άλλοι όμως. Βαρέθηκαν ή δεν αυτό. Φοβήθηκαν, έμειναν πίσω. Α, ξέρεις, όλα σχετικά είναι. Εσείς από τους ανθρώπους που τολμάνε, που ρισκάρουν ή που είναι πιο συγκρατημένοι? Δεν είμαι σίγουρη, μωρέ, με τα χρόνια έχω μπερδευτεί κι εγώ. Νομίζω ότι σίγουρα υπήρχε μια εποχή στη ζωή μου που ρίσκαρα πάρα πολύ, που τολμούσα πάρα πολύ, που έλεγα πάμε και ξέρω εγώ τι. Τώρα δεν ξέρω πώς. Σαν να έχω.
καταπέσει από αυτή την έννοια. Όχι ότι θέλω να πηγαίνω safe, αλλά νομίζω ότι τα χρόνια της, τα ατρόμητα στη ζωή μου έχουν περάσει. Δηλαδή βαριέμαι, έχω περάσει σε μια φάση βαρεμάρας. Ότι αν πραγματικά δεν είναι κάτι που θα λυσάξω για να το αποκτήσω, δεν θα κάνω έτσι. Θα πω δεν πειράζει, θα έρθει καλύτερο. Ο οδηγός της ζωής σου είναι το θέλω ή το πρέπει? Νομίζω ότι κάπου έχει μπει λογική παραπάνω και φαίνει σε μια ισορροπία το θέλω μου. Το φαίνει σε μια ισορροπία. Ναι, το θέλω μου είναι πολύ δυνατό. Αλλά... Και ποιο υπερνικάει τελικά, μετά τη μάχη. Μία έτσι, μία γιουβέτσι με πάει. Για να υπάρχει μία έτσι ισορροπία. Να μην τα διαλύσουμε όλα, εν πάση περιπτώσει. Η τελευταία φορά που έκανες αυτό που ήθελες και όχι αυτό που έπρεπε? Κοίτα, κάθε μέρα συμβαίνει αυτό εμένα στη ζωή μου. Αυτό που θέλω από αυτό που πρέπει. Δίνω μία μέρα έτσι και μία μέρα αλλιώς. Το κάνω, δηλαδή, εγώ αυτό το έχω σε πολύ μικρά, σε καθημερινά πράγματα. Να κοιμηθώ μια ώρα να προλάβω την τράπεζα. Τέτοιο σου λέω. Συγχαναγκασμοί είναι αυτοί. Ναι, όχι, το ζυγίζω. Και λέω λοιπόν, θα κοιμηθώ σήμερα τη μια ώρα και αύριο θα σκοθώ μια ώρα. Δηλαδή, από πολύ μικρά μέχρι πολύ μεγάλα, εγώ τα έχω, τα θέλω και τα πρέπει. Αλλά πάντα κάνω διάλογο με τον εαυτό μου. Δηλαδή, έχω αυτή την παράνοια. Γενικά είσαι από τους ανθρώπους που υπολογίζεις τη γνώμη των τρίτων? Όχι. Τίποτα. Νάδα. Όταν λέω όχι, εννοώ τόσο όχι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, θα ακούσω τη γνώμη ανθρώπων που τους εκτιμώ και τους έχω εμπιστοσύνη. Δίνω ένα 30% να την ακολουθήσω. Θες να ακούς επομένως, να τα ζυγίζεις και στο τέλος να κάνεις αυτό που λέει η καρδιά όχι σου. Όχι από όλους, από κανένα δυο. Από κανένα δυο. Γιατί ως κοινωνία από αυτό πάσχουμε. Όχι. Από το τι λένε οι άλλοι. Κάτι που με ξεπερνάει, γι' αυτό θέλω να αλλάξω κοινωνία, θα πάω στον Άρη. Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό που μας απασχολεί τόσο πολύ για το τι λένε οι άλλοι. Δεν με απασχόλησε κάποια στιγμή γιατί δεν ήξερα. Το προσπέρασα πάρα πολύ γρήγορα ευτυχώς. Και σου λέω γι' αυτό σου είπα και πριν, η άγνοια είναι μεγάλο πράγμα. Όταν δεν ξέρεις τι λένε οι άλλοι, θα να μην έχει γίνει. Πόσο συχνά έχεις δίκιο, πάντα? Βέβαια. Σχεδόν πάντα ή τις περισσότερες φορές? Πάντα. 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 Έτσι, de facto. Βέβαια. Τρέλες έχεις κάνει στη ζωή σου? Έχω κάνει πολλές τρέλες. Κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή. Πηγαίναμε στον Πειραιά και όποιο καράβι έφευγε, μπαίναμε μέσα. Το πρώτο. Αυτό ήταν ο λόγος που μία φορά κάναμε 5 ώρες να πάμε στον Μπόρο. Γιατί έφευγε ένα καράβι, το οποίο τι ήταν, Χριστέ μου. 5 ώρες και στον δηλαδή, Μπόρο. Όπου σας έβγαζε. Ναι, κάθε Σαββατοκύριακο, ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Και τι, δηλαδή, είχες παίξει κάποιο στοίχημα και είχες χάσει? Πώς είχε γίνει αυτό? Μας είχε πιάσει αυτή η τρέλα εκείνη την εποχή. Εμονές έχεις, παραξενιές? Α, ναι, έχω κάτι. Είμαι προληπτική. Προληπτική, δηλαδή? Προληπτική. Με ανθρώπους, με. Με τα πάντα. Με τα πάντα. Δεν περνάω κάτω από σκάλες. Τα γνωστά που είναι πολλοί κόσμοι προληπτικός. Δεν περνάω κάτω από σκάλες. Δεν περνάω κάτω από σκάλα. Το σφύριγμα μέσα στο θέατρο το έχω λίγο. Δεν σφυρίζουμε μέσα στο θέατρο. Ότι θα γίνει κάτι ή ότι σε ενοχλεί. Δεν σφυρίζουμε. Δεν σφυρίζουμε μέσα στο θέατρο, πάνω σε σκηνή. Γιατί είναι γρουζιά. Ναι, το θεωρώ γρουσουζιά. Υπάρχουν και άλλες γρουσουζιές τέτοιες, αλλά εγώ χωρισμένες. Το 13 είναι αγαπημένος μου αριθμός. Και έχω και το εξισμή εδώ ανάποδα ρούχο. Εκεί μπορώ να τρελαθώ. Άμα δεις τον κόσμο ανάποδα. Τον κόσμο ανάποδα, ναι. Με χαρά. Δηλαδή, μη τύχει. Και βάλω το μέσα έξω, έχω γδυθεί στον δρόμο. Στο αυτοκίνητο, με κίνηση, γιατί συνειδητοποίησα ότι αυτό ανάποδα. Την μπλούζα την έβγαλα, γδύθηκα μέσα στο αυτοκίνητο και τη φόρεσα κανονικά. Μπροστά στον κόσμο που ναι, ναι, μπροστά στον κόσμο. Είμαι και πολύ κοίταζε και έλεγε: Μαρία, σου λέω παιδιά. Γδύνεται, ναι, εντάξει, ωραία. Επίσης, τι άλλο κουλό κάνω? Α, αυτό που πλένω τα χέρια μου 15 φορές και είναι σαν ξύστρες. Εδώ είμαστε. Τώρα νιώθεις περίεργα. Όχι, γιατί. Θες να πλένεις τα χέρια σου? Όχι, εντάξει, μην βάζεις να πιάσω κάτι μόνο. Περίμενε. Ναι. Με κανάκι. Ναι. Πετσετούλα. Ναι. Λέω μη μου νιώσει, ήρθε εδώ πέρα, το κορίτσι και μου νιώσει άσχημα να μην έχω να του πλύνει τα χεράκια. Πού το ξέρεις? Σε μουνάκι. Ξέρω, δεν το πιστεύω. Αλήθεια. Τώρα δεν σε βλέπω, δεν το ξέρω. Θα σε βοηθήσω εγώ. Λοιπόν, σαπουνάκι είναι και φρέσκο, εσύ θα το ανοίξει. Να σταθεί πιο όμορφα για να μας ανοιχτεί, να μας λυθεί. Εδώ κάνουμε έρευνα. Εδώ τίποτα δεν είναι τυχαίο. Εδώ πρώτα κάνουμε ρεπορτάζ. Σαπουνάκι, μυρίζει και ωραία. Και έχω τρελά με τα σαπούνια. Δεν μ' αρέσουν τα υγρά σαπούνια εμένα. Δεν το πιστεύω ότι θα πλύνω τα χέρια. Έτσι να αισθανθεί καλά, καθαρή. Θα πλύνω από την ώρα που ήρθα. Σιγά σιγά. Τέλεια. Κοίτα, δώσα σαπουνάδα. Τέλειο.
Εντάξει, τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ε? Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Με τσετούλα. Για να πλώνουν τα χέρια στο σημείο που κάνουν όπως τα πιάτα. Που κάνουν κρουτς κρουτς. Νομίζω ότι αυτό ξέρεις είναι ένας πρώτος ψυχαναγκασμός, ας πούμε, αυτό με τα χέρια. Μίλησε μας για το πρόβλημά σου, άνοιξε μας την καρδιά σου. Πόσες φορές τη μέρα νιώθεις αυτή την ανάγκη, 40, 50. Δεν ξέρω, δεν το μετράω συνέχεια. Είσαι θυσμένη στο πλήσιμο των χεριών. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Ξάπλωσε αναπαυτικά στην καρέκλα, το ανάποδο κόσμο. Θα σου πω γιατί. Πιάνω συνέχεια το πρόσωπό μου. Συνέχεια. Γι' αυτό δεν μπορώ να είμαι και βαμμένη. Γιατί πιάνω το πρόσωπό μου και ξαφνικά σου μπορώ να κάνω έτσι και να φύγει το αυτό και να ανέβει εδώ πάνω. Συνέχεια. Όταν λοιπόν πιάνω το πρόσωπό μου, θέλω να έχω καθαρά χέρια. Κεφάλαιο έρωτα. Σε προσεγγίζουν εύκολα οι άντρες ή φοβούνται μήπως φάνε καμιά ξανάστροφη. Ποτέ δεν με προσέγγιζαν εύκολα οι άντρες. Και πριν γίνω ηθοποιός και πριν, ας πούμε, είμαι αναγνωρίσιμη εννοώ. Μεγάλο πρόβλημα. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάποια στιγμή στα 15 μου είχε πει ο ξαδερφός μου, Μαρία, τους φοβίζεις. Λέω, μα δεν προλαβαίνει να έρθει κανείς να μου μιλήσει, μου λέει από μακριά, τους φοβίζεις. Αυτό, θυμάσαι μια διαφήμιση, είσαι και μικρή, που ήταν παλιά με τη ΛΑΚ. Που λέει το μαλλί και τα λοιπά και πάει να κουμπίσει ο άλλος το μαλλί της τύπησας και βγάζει σειρματόπλεγμα. Η ΛΑΚ που βγάζει σειρματόπλεγμα. Δεν το θυμάσαι αυτό. Δεν θυμάμαι καν ποια ΛΑΚ είναι. Για να μην είναι έτσι λοιπόν τα μαλλιά σας, βάλτε αυτή, σου λέει η διαφήμιση. Λοιπόν, εγώ αυτό το σειρματόπλεγμα τύπου το έχω σε μία απόσταση εδώ τριγύρω. Κανείς δεν μπορεί να περάσει το χώρο μου λιγάκι. Το είχα πάντα αυτό. Έσπασε λίγο με το που έγινα αναγνωρίσιμη, γιατί ξαφνικά έρχονταν και μου μιλούσαν άνθρωποι. Αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω, δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι βγαίνω έξω και θα έρθει κάποιος να με φλερτάρει κανονικά. Η πιο ωραία... Αν έρθει κάποιος και με φλερτάρει κανονικά, δυστυχώς, δεν θα είναι καλά. Δεν θα είναι καλά. Ναι, θα μου πει κάτι περίεργο. Το πιο περίεργο που σου είναι πει. Μη σου πω. Η πιο άκυρη ατάκα θέλω. Κοίτα, από αυτές κιόλας που δεν τις πιστεύω κιόλας λιγάκι. Από αυτές που δεν πιστεύεις, δηλαδή, πού σε έχω δει, κάτι μου θυμίζεις και τέτοια, που πραγματικά στη δέκατη φορά θα τσακωθώ και μπορεί ο άνθρωπος όντως να με έχει δει. Πιο κλεισέ πεθαίνεις. Πιο κλεισέ πεθαίνεις, ότι αχ, μοιάζει με μία ηθοποιό, τη Μαρία Σολού μου την ξέρεις. Τι αστείο, ρε παιδί μου, τρελάθηκα. Κάτι τέτοια παροχημένα. Πού δεν ξέρω αν είσαι ούτε μία. Ή μετά πάμε στο λίγο τσιπ ερωτικό. Ψύχαμα, δεν ξέρω εγώ τι, που σου λέει κάπως από πότε οι άγγελοι περπατάνε στη γη. Έχω ακούσει, αγγελέ μου. Πλάκα πες, γιατί, ναι, έχω ακούσει και αυτό. Έχω ακούσει διάφορα κατά καιρούς. Τα κάνω delete λίγο στο μυαλό μου, γιατί δεν υπάρχει. Σε περίοδο της ζωής σου που είσαι μόνη, δεν έχει σχέση. Υπάρχει περίπτωση να ανταποκριθεί στο διακριτικό φλερτ ενός αγνώστου ή θα πεις γιατί με προσεγγίζει τώρα αυτός, γιατί πραγματικά του αρέσω ή γιατί είμαι γνωστή και θέλει να δει αν μετράει η μπογιά του, αν έχει. Έχω την εντύπωση ότι το φλερτ το φυσιολογικό φαίνεται. Και ο άλλος όμως το σκέφτεται πολλές φορές και σου λέει, όταν σε έχει αναγνωρίσει, ναι, σου λέει να πάω να της μιλήσω, έχω ελπίδα ή θα είναι ψωνισμένη και ψιλομύτα και θα μου ρίξει χ και δεν ξέρει και πώς να αντιδράσει. Κοίταξε να δεις πια, το φλερτ εμένα όσο μου έχουν κάνει που είναι λίγο εν πάση περιπτώσει, είναι άσχημο. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι από αυτά που λες έξυπνη ατάκα ή α, το παιδί φαίνεται κάπως. Είναι από αυτά που θες να γυρίσεις με φόρα το χέρι. Κράτς. Και να πεις όχι συγγνώμη μου φύγε. Και δεν το κάνεις. Γιατί... Τώρα να δεις πως σου βίζει, δεν θα σε πλησιάσει. Δεν είναι. Καταρχήν εντάξει τώρα δεν μπορεί να... Και να με πλησιάσει κάποιος θα το πω είσαι ζαβός. Δεν ξέρεις. Αλλά... Εσύ έχεις φλερτάρει άντρα ξεκάθαρα. Πω, βέβαια. Αλήθεια. Ναι. Πώς? Φλερτ, κατευθείαν. Έχω πάει, έχω πει γεια, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Και έχω πιάσει κουβέντες. Μαρία Σολομού, πάρε το τηλέφωνο μου. Σε 2-3 περιπτώσεις το έχω κάνει πολύ ξεκάθαρα, αλλά δεν μπόρεσε δηλαδή, να λειτουργήσει. Δηλαδή, είχε δώσει και τηλέφωνο. Ναι. Και πώς αντέδρασε? Δεν μπόρεσε να λειτουργήσει. Και έτσι λέει πλάκα μου κάνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φλερτάρει. Όχι, καταρχήν ήταν πριν αρκετά χρόνια. Δεν θυμάμαι αν ήμουνα. Ίσως είχα αρχίσει να γίνομαι γνωστή. Δεν ευόδωσε. Δεν ξέρω. Τι έφτιαξε. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά μάλλον είναι και λογικό να μην ευωδώσει. Ας πούμε, όταν παίρνει το ρόλο τελείως του άντρα, ας πούμε, και λες χαίρεται, εδώ είμαι, μ' αρέσει, σε θέλω ή ξέρω εγώ τι. Όχι με αυτά ακριβώς την ταχύτητα. Ναι. Αλλά κάνεις εσύ το πρώτο βήμα. Υπάρχει ένας μικρός ευνοχισμός. Με τον Πάν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Όχι, ήταν με τη 900η, 500η. Με τη δεύτερη.
Με τη χιλιοστή, πεντακοστή, πεντηκοστή. Ναι, δεν ήταν έρωτας τέτοιου τύπου. Α, σε είδα, με είδε σου. Αν και θα μπορούσε να είναι, γιατί από την πρώτη στιγμή που τον είδα, έπαθα πατατράκ. Αλήθεια. Ναι, ναι. Σοκαρίστηκα. Τι ήταν αυτό που σε κέντρισε πάνω. Δεν είχα ξαναδεί τέτοια φυσιογνωμία στη ζωή μου. Ήταν μια φυσιογνωμία η οποία τον κοίταζα ώρα. Δηλαδή δεν το πιστεύω ότι υπάρχει αυτό ο συνδυασμό ανθρώπου στον πλανήτη. Μου κάνει φοβερή εντύπωση. Φοβερή. Δηλαδή, η μαγική ατάκα που είπε. Δεν είπε, αυτό είναι ιστορία. Γι' αυτό δεν ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Γιατί. Βουβάθηκε. Και το θες να δεις το ζευγαρικό μου είναι το τυχερό που υπόθηκε. Ναι, αυτό υπόθηκε αφού είχαμε ξεκινήσει γυρίσματα, αφού είχαμε κάνει μία σεζόν ολόκληρη και είχε τελειώσει. Υπόθηκε αυτό και έμαρε. Μετά τον είχαμε πανούλης. Για μένα ήταν. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Αυτό το υπεράνω που έχετε. Δηλαδή, πώς γίνεστε να είστε φίλοι με τον Μάριο Θανασίου και να μοιράσετε και την ίδια κατοικία. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Θέλω να πω ακόμα και η Βύση με τον Καρβέλα. Μένουν χώρια οι άνθρωποι μακριά ο ένας από τον άλλον. Ναι, ναι, μένουμε πια μακριά. Α, μένετε μακριά. Μένουμε πια μακριά. Αυτό που σου λέω ότι δεν βγαίνει, δεν γίνεται. Δεν ξέρω αν έχει κυκλοφορήσει κάπου, γιατί κάποιο μου το είπε κάπου. Γιατί δεν τα παρακολουθώ κι εγώ. Θέλω, αλλά κάπου άκουσα ότι μένουμε όλοι μαζί. Εγώ, Πάνος, ο Μάριος, η κοπέλα του Μάριου και το παιδί. Εγώ το ακούσεις ότι μένετε σε μια κατοικία η οποία είναι χωριστή, βέβαια. Είναι χωριστή, είναι χωριστή. Είναι ένας τρόπος. Είναι όντως έτσι τελικά. Ήτανε για αρκετό διάστημα, για προσωπικούς λόγους. Για να προσαρμοστεί και το παιδί προφανώς και να... Όχι. Όχι. Κοίταξε να δεις. Ο Μάριος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάθε χρόνο χτυπάει ένα ρολόι καμπανάκι. Σου λέει δεν μπορώ, πρέπει να μετακομίσω από εδώ. Έχει αλλάξει δύο πόσα χρόνια. Κάθε χρόνο αλλάζει σπίτι, μετακομίζει. Δεν μπορεί να κάτσει στο ίδιο μέρος. Το έχει από μικρός αυτό το πράγμα, δηλαδή από ό,τι ξέρω. Έχει φεβιό. Έχει το φεβιό του. Λοιπόν, έχει αλλάξει 15 σπίτια και στην πορεία των πραγμάτων, επειδή τα πράγματα ήταν πολύ, οικονομικά πολύ δύσκολα, ήρθε και έμεινε στη διπλοκατοικία που έχουμε, εν πάση περιπτώσει. Ευτυχώς ο Μάριος να χτυπήσει, κάνω το σταυρό μου, χτυπάω ξύλο κτλ. Δουλεύει ο άνθρωπος πια και δεν χρειάζεται να μένει στη διπλοκατοικία. Και μένει στο σπίτι σε άλλο που έχει νοικιάσει. Αυτό ήταν όλη η ιστορία. Λέει, δόθηκε πάρα πολύ ότι α, μένουν μαζί. Δηλαδή, πώς είναι αυτό το σπίτι. Ήταν δύο ανεξάρτητες κατοικίες. Απλά βρίσκονται. Κύριε παιδί μου, και πάλι πέφτεις πάνω του, θα βγεις, θα πέσεις πάνω του. Αν δεν πέσω πάνω του, δηλαδή, θα τον πάρω τηλέφωνο. Δεν είναι αυτό. Με τον Μάριο μιλάμε κάθε μέρα. Δεν ζηλεύει. Με την έννοια πρώην, κάτι μπορεί να ξαναφουντώσει. Ναι. Πρώην, ντιν, καμπανάκι, κόκκινο βελάκι. Καλά, θέλω να πω καταρχήν και το φοβερό ότι ο Μάριος δεν είναι ο πρώην μου. Είναι ο πρώην μου. Δεν έχει σημασία. Αφενός. Πρώην. Ανήκει στην κατηγορία στο κεφάλαιο πρώην. Στο κεφάλαιο πρώην. Εντάξει. Και πατέρας του παιδιού. Αυτό είναι το βασικό. Επειδή είναι λοιπόν πατέρας του παιδιού, δεν πρόκειται ποτέ να τον χάσουμε από τη ζωή μας. Οπότε ευτυχώς έχουμε πολύ καλή σχέση και καλή σχέση να μην είχαμε. Θα είχαμε μία τυπική σχέση οπωσδήποτε για το μικρό. Αλλά όπως και να το κάνουμε το πράγμα, τυχαίνει να έχουμε και καλές σχέσεις. Και να έχουν και δυο τους καλές σχέσεις. Ευτυχώς. Εσύ δεν ζηλεύεις τον Πάνο. Γενικά. Βέβαια. Αλλά με την. Γιατί έχεις πει μου αρέσει να λυσάνει. Αυτό ναι, αυτό μου αρέσει. Τι θα πεις αρέσει. Εσύ δεν λυσάς μέσα σου, δηλαδή. Αυτό δεν το ζηλεύω. Άμα σταματήσει, θα συναχωρηθώ και λιγάκι και θα νιώσω ότι. Τι, δεν θαυμάζουν το αγόρι μου. Είναι δυνατόν. Όχι, δεν ζηλεύω αυτό. Αυτό είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς του. Ποιος τύπος άνδρας αρέσει πιο πολύ τελικά, αυτό που λέμε καλό παιδί ή ο ατίθασος, ο αλήτης. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη. Δεν ξέρω. Αναλόγως. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μόνο του. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είπα να πει καλό παιδί. Γιατί συνήθως ξέρεις όταν λέμε καλό παιδί, αλλά... Συνήθως είναι μαμάκας το καλό παιδί. Το λέμε για να διανθύνουμε μια άλλη... Είναι βαρετά τα καλά παιδιά. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι. Φαντάζομαι ότι δεν θα είναι βαρετά τα καλά παιδιά. Αλλά είναι για σένα ή δεν είναι. Μερικές φορές είναι και τα. Να σου πω κάτι, και τα κακά παιδιά εμένα μου κάνουν πολύ βαρετά. Mm. Δηλαδή πια νομίζω ότι αυτό είναι μια κατάσταση η οποία βαριέμαι να τη βλέπω. Για φημισούλες σύντομες και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με Μαρία Σολομού και πολλές δοκιμασίες την περιμένουν. Αν πώς. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang. Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang.
Μαρία, λοιπόν, το παιχνίδι που πρόκειται να παίξουμε χρειάζεται ναι. παρατηρητικότητα, ναι. δύναμη, ναι. εξυπνάδα, ωραία. Αμεσότητα, νυφαλιότητα και όλα αυτά μαζί. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έχουμε αυτά εδώ 6 ποτήρια ναι. Ή αλλιώς 6 σφινάκια. Είναι γεμισμένα. Πώς έχει κάτι μέσα, δεν φαίνεται. Έχει. Είναι λίγο τώρα, είναι τσιπουράκι. Είναι. Πώς θα σου βάλω στο γεμίσμα το τυρί. Τσιπουράκι, ναι. Πώς δεν θα το γεμίσω. Όχι, ρε φίλε. Δεν θα κάνουμε κομπή, θα κάνουμε πάρτι. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι. είναι γεμισμένα με καθαρό ελληνικό τσιπουράκι γνήσιο. Και όπου μυρίζει κιόλας. Γευστικότατο. Και τι έχουμε να κάνουμε. Πίνουμε και προσπαθούμε να αναποδογυρίσουμε το ποτήρι. Και όποιος πιει. Συγχρόνως τα κάνουμε αυτά. Ναι, 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 παράλληλα. Και όποιος τα κάνει πρώτος, σωστά, πίνουμε και γυρίζουμε, πίνουμε και γυρίζουμε. Και όποιος φτάσει στο τέλος, κερδίζει να νικητής. Να ρωτήσω κάτι, ναι. πρέπει να τα γυρίσουμε όλα για να κερδίσουμε. Όλα, ναι. Αν δεν γυρίζω κανένα, μου πέσουν όλα. Χάνεις, θα τα έχω γυρίσει εγώ πρώτα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Περίμενε να φάω τα πούπουλα από εδώ και τα τέτοια για να μπορώ να περάσω. Έλα, φτιάξω. Με το ένα. Χριστός και Παναγία, γιατί. Με το δύο, με το τρία, πάμε. Έλα, τσιμπήσουμε πρώτα. Α, τσιμπήσουμε. Πήγαμε. Πετάνω. Από πώς, από εδώ. Όχι, ρε. Πρέπει να το κάνεις έτσι. Τι εννοείς πρέπει να το κάνω έτσι. Πρέπει να το κάνεις έτσι και να πετύχει. Χα! Πρέπει να πετύχω κι αυτό δηλαδή. Ναι, βέβαια. Α, ναι, βέβαια. Κάτσε, από πού, από εδώ. Από τε! Ω, γιατί ρε παιδιά, εγώ δεν μπορώ. Περίμενε, μην πήγνεις. Εντάξει, θα έχω γίνει η άρδα μέχρι να το πετύχεις. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Έλα, εντάξει. Γιατί, Χριστέ μου. Γιατί, Θεέ μου, αυτή η αηδία. Αηδία του τσιπουράκι. Καλά. Έλα, λοιπόν, έχουμε μηχέσει. Α! Σε βλέπω να ζαλίζεσαι και κλέβεις. Όχι, όχι, ότι πια τα πέντε σκηνάκια. Δύο, τέσσερα, πέντε. Είναι το πρώτο παιχνίδι που νίκησε σε αυτή την εκπομπή. Με τρέλαζε αυτό, το πρώτο, αλλιώς θα είχα πάρει παλάκι. Παρακαλώ να σήκουνε τα τσίπουρα. Ωραία, πήγα τον τσίπουρο. Ήσουν άξια, όπα, έλα πάλι. Έλα πάλι στράβωσες. Ήσουν άξια αντίπαλος. Να είσαι καλά, ωραία περάσαμε. Αχ, τι ήταν αυτό, Χριστέ μου τώρα. Θέλεις αμπουκά η νίκη. Ναι, ναι. Και όπως φαίνεται το νύχα. Τι. Να σου πω στην προσωπική σου ζωή. Είσαι τόσο τσαμπουκάς, όπως σε βλέπουμε έτσι στα σίριαλ, στις ταινίες, είσαι πιο... Όταν με βλέπετε στα σίριαλ και στις ταινίες, με βλέπετε... Δεν μπορώ να μιλήσω σε λίγο. Με βλέπετε στα σίριαλ και στις ταινίες, δεν έχω καμία σχέση. Και ξυπνάμε. Δεν έχω καμία σχέση με το... με τη ζωή μου. Όπως είμαι, ας πούμε, όπως όλοι νομίζουν singles και τα λοιπά και... Αυτά, καμία σχέση. Νευρική είσαι. Νευρική, αγχωτική με πολύ. Αλλά αυτή την ιστερία που είχα σε αυτό το ρόλο και τον τζαμπουκά και ξέρω εγώ τι, δεν τον έχω στη ζωή μου. Είναι αυτό που σε κάνει έξαλλη, έξαλλη όμως. Η αδικία. Με τρελαίνει η αδικία. Και το κακόβουλο σχόλιο, δηλαδή, πώς να σου πω. Γενικά δεν μ' αρέσει το πισωμαχαίρωμα. Το έχει ζήσει. Πω, βέβαια. Πώς θα γίνει αλλιώς. Το έχω ζήσει από και ανθρώπους που αγαπάς. Ναι, έτυχε και από ανθρώπους που αγαπάω, αλλά και από ανθρώπους που δεν είχαν κανένα λόγο, που εγώ εκτιμούσα φερρυπίν. Σε πλαίσιο δουλειάς ή ζωής. Ζωής. Δεν ξέρω ακόμα. Δεν ξέρω, γιατί ξέρεις, είπαμε, η άγνοια είναι μεγάλη ιστορία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει συμβεί και να μην το ξέρω εγώ. Αλλά γενικώς, παλιά νόμιζα ότι δεν είχα τέτοια προβλήματα. Τελικά συνειδητοποίησα ότι έχω και τέτοια προβλήματα. Μπουρουμπούρου πολύ πίσω από την πλάτη μου, πίσω μαχαιρώματα, τέτοια κι αυτά. Τα οποία αυτά πρέπει να τα σκοτώνεις νωρίς για μένα. Και πώς μπορείς να τα σκοτώσεις, δηλαδή, να ξεκόβεις με αυτούς τους ανθρώπους. Καλά, δεν το συζητώ. Το προαισθάνεσαι όμως. Όταν όμως το προαισθάνεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, επομένως το διαχωρίζεις και μέσα σου. Ότι αυτός εγώ είναι φίλος μου. Χαζείς αυτά. Βρίσκεται χαμηλά στην κατάταξη των φίλων ή των αγαπημένων ναι, ανθρώπων, ή αυτός ναι. είναι ψηλά σε αυτή την κατάταξη. Ναι, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά κιόλας. Είμαι λίγο βούρλος αυτά. Εγώ δεν πονηρεύομαι εύκολα και δεν βλέπω ποτέ δεν βλέπω το αρνητικό σε έναν άνθρωπο. Πάντα βλέπω το θετικό του. Μέχρι να μου πατήσει τον κάλο, Φερρυπίν. Η πιο συχνή αιτία τσακωμού με τον Πάνο. Δεν τσακώνομαι. Δεν τσακώνεστε. Όχι.
Γενικά ζωή τσακώνεσαι. Δηλαδή, έξω ποτέ. Σε ένα μαγαζί, σε ένα εστιατόριο. Θα κάνεις μανούρα ή θα πεις, ας εδώ μας γνωρίζουν. Μην γίνουμε και ποτέ δεν τσακωνόμουν. Δεν τσακώνομαι γενικώς ποτέ. Δεν κάνω τέτοια. Εκεί που τσακώνομαι πολύ είναι στο δρόμο. Σε αυτοκίνητο, πού οδηγείς. Και άμα σου πούνε. Δεν ξέρω γιατί μου τυχαίνουν εμένα. Σου πούνε πιατάκα του τύπου. Πήγαινε να πλύνει τα πιάτα σου. Μου έχουν πει πολύ άσχημα πράγματα στο δρόμο. Δηλαδή. Με έχουν βρήσει πολύ. Και όχι με έχουν βρήσει γιατί έχω κάνει κάτι λάθος. Δηλαδή σταματάει ο μπροστινός. Ναι. Στο πουθενά. Φέρει πινσουλίο παραδείγματα ναι. τώρα. Σταματάει. Κοκαλώνει το αυτοκίνητο. Ναι. Και πατάω, για χωρίς λόγο και αιτία, ναι. τώρα σου μιλάω. Πατάω φρένα αυτό και σταματάω στο τόσο. Και λέω, ρε παιδί μου, δεν βλέπω, άπορη. Και με βρίζει αυτός. Ποτέ δεν ξεκινάω. Εσύ θα βγεις να κάνεις τσαμπουκά. Αν θα βγω. Για πες κανένα. Έχω βγει κανένα δύο φορές και μου λένε όλοι, μη βγεις. Μπορεί να είναι ένας τρελός και να σε κάνει μαύρη. Μπορεί να είναι ένας τρελός και να συνανάψει. Μη βγαίνεις από το αυτοκίνητο. Μου το λένε όλοι αυτό το πράγμα. Αν με τρελάνει κάποιος, κατεβαίνω κάτω. Έχει τύχει και έχω κατέβει και από το αυτοκίνητο να πλακωθώ και ήμουν έγκυος. Έγκυος. Mm. Δεν φοβήθηκες για το σπλάχνο που πανούσες. Δεν σκέφτηκα, δεν το σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Έχω κατέβει όμως, ας πούμε. Με τρελαίνει. Δηλαδή, δεν έχει παίξει σκηνικό βέβαια, γιατί ήμασταν στη μέση της κίνησης. Ανοίγω την πόρτα να βγω. Δεν χώραγα κιόλας από το διπλανό αυτοκίνητο να ανοίξω τελείως την πόρτα και είχα μυθεί λίγο. Αλλά. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το θέμα της αδικίας. Άμα φταίω, το πρώτο που κάνω είναι συγγνώμη και ακούω ναι, ότι ναι. είναι. Αλλά όταν δεν φταίς, να έρχεται ο άλλος που έχει κάνει την μπούρδα να σε βρίσει και σε βρίζουν και άσχημα στο δρόμο. Και ως γνωστή, δηλαδή, θα κάνεις μανούρα στο αυτοκίνητο. Δεν θα πεις πως με αναγνωρίσουν και πούνε. Να δίνεις το όπως την οργή. Δεν εκείνη τώρα δεν είναι. Δεν σκέφτεσαι ρε, το κοκκινίζει το κεφάλι. Κοκκινίζει. Είμαι με το παιδί μου, δηλαδή, στο δρόμο που είναι μωρό το παιδί. Και μου κορνάρει από πίσω τύπησα που είναι ο μικρός με το ποδηλατάκι και τρέχω γρήγορα να τον βγάλω από το δρόμο και μου λέει άμορφη από εκεί προχώρα γαϊδούρα και έχω το μωρό. Συγγνώμη δηλαδή, τι άνθρωπος το κάνει αυτό. Πάντως ξέρεις τι λένε οι επιστήμονες, ποια είναι ο νούμερο ένα λόγος, η νούμερο ένα αιτία που δημιουργεί εκνευρισμό στους ανθρώπους. Οι κακές εργασιακές σχέσεις. Εργαζόμενοι σε κατάσταση νευρικής κρίσης, τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει πια. Τίποτα όμως. Βρεθεί ποτέ σε τέτοιο σημείο. Αχ, πολύ θα ήθελα να μπορούσα να βρεθώ. Να πάω κι εγώ εκεί που τα σπάνε. Ξέρεις τι ωραία. Ξέρεις τι ανακούφιση. Καταρχήν αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι μια άσκηση που να σε βάζουν κάπου να σπάς το σύμπαν. Σπάς όταν νευριάζεις. Έχεις σπάσει πράγματα. Όχι. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Αλλάζουμε κεφάλαιο. Πάμε στο κεφάλαιο παπαράτσι. Παπαράτσι! Να φύγω. Σε ενοχλεί όταν δημοσιεύουν φωτογραφίες από την προσωπική ζωή και σχολιάζουν το που πήγες, τι έκανες, που έφαγες, με ποιον έφαγες. Ναι. Γιατί κάποιοι θεωρούν ότι από τη στιγμή που είναι δημόσια πρόσωπα, αυτό είναι μέρος της δουλειάς τους και. Με ενοχλεί. Δεν θα κάνω φασαρία αν με πάρουν στον δρόμο μια φωτογραφία ή άμα με βρουν κάπου που τρώει οτιδήποτε κτλ. Σε προσωπική μου στιγμή. Καταρχήν δεν το παίρνω είδηση. Mm. Αλλιώς την παπαρατσί είναι. αλλά τώρα. Όσες φορές έχω πετύχει έξω ας πούμε, από μαγαζιά και τέτοια, το ξέρουν όλοι έτσι κι αλλιώς και με ξέρουν, δεν στείνομαι ποτέ. Δεν μπορώ. Εκτός. Αν εξαγοράσω ένα δικό μου στήσιμο με μια φωτογραφία που θα με έχουν βγάλει με τον σύντροφό μου. Γιατί μαζί δεν στεινόμαστε ποτέ. Θεωρείς ότι είναι εύκολο να κρυφτείς από τους παπαράτσι. Ότι. Άμα θες να πας κάπου,
δεν είναι πολύ εύκολο να κρυφτείς. Πια τα μαγαζιά έχουν και online είναι με τους παπαράτσι και έρχονται. Θεωρείς ότι σου έχουν φερθεί καλά γενικά τα μέσα, τηλεόραση, περιοδικά? Όχι, όχι. Ή όχι. Καθόλου. Υπάρχουν δημοσιεύματα, κριτικές που σε έχουν στεναχωρήσει πάρα πολύ, που σε έχουν κάνει να κλάψεις? Ναι, αλλά όχι. Αυτό ήταν αστείο. Ήταν ένα δημοσίευμα όταν είχα πρωτοβγεί, που νόμιζα ότι διαλύθηκε ο κόσμος μου, ας πούμε. Με βγάζαν ότι έχω σχέση με κάποιον, ξέρω, κτλ. Που δεν είχα. Και το είχα πάρει πάρα πολύ κατάκαρδα. Δεν γράφαν κάτι κακό οι άνθρωποι. Απλά δεν και μετά ισχύει, μου εξήγησαν και... ότι αυτό γίνεται. Ναι. Ότι δεν είμαι η μοναδική που το έχω πάρει. Γιατί λες ότι δεν σου έχουν φερθεί καλά τα μέσα, επειδή ασχολούνται με την προσωπική σου ζωή? Όταν λες τα μέσα, εννοείς με τηλεόραση. Τηλεόραση και τα περιοδικά γενικότερα. Θα πω ότι υπάρχει ένα 30% που μου έχει φερθεί πολύ καλά και ένα 70% που με έχουν λούσει πολύ άσχημα. Με την έννοια ότι κριτικάρουν την κάθε κίνησή σου, κριτικάρουν την ερμηνεία σου. Τα πάντα ξέρουν και κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Και πώς το αντιμετωπίζεις? Δεν το αντιμετωπίζω πια, γιατί απλά επειδή δεν έχω ούτε τηλεόραση και δεν μπαίνω να βλέπω ούτε στο ίντερνετ τι λέγεται για μένα ή τι γράφεται για μένα, δεν το γνωρίζω. Είχες δηλώσει, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η περίοδος της εγκυμοσύνης σου ήταν φρικτή περίοδος για σένα. Mm-hmm. Βέβαια, δεν είσαι ούτε πρώτη, ούτε τελευταία μανούλα που έχει περάσει μια πολύ δύσκολη εγκυμοσύνη. Γιατί πιστεύεις ότι σου επιτέθηκαν? Δεν ξέρω. Ήμουν μάλλον ο εύκολος στόχος. Ήμουν η πρώτη που βγήκε και το είπα κιόλας, πολύ απλά. Δεν είχαν θέμα εκείνη την εβδομάδα και βγάλαν αυτό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνανε, αλλά εμένα μου δυσκόλεψαν πολύ τη ζωή και για πολύ καιρό, ας πούμε. Το γεγονός ότι πέρασες και δύσκολη εγκυμοσύνη είναι και ο λόγος που λες ότι δεν θέλεις να κάνεις και άλλο παιδί? Όχι μόνο αυτό. Είναι πολύ πρακτικό το πράγμα του παιδιού για μένα. Αν έχω τόσο χρόνο να δω αυτό το παιδί που ήδη έχω, δεν πιστεύω ότι μπορώ να μοιράσω άλλο χρόνο. Δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ όσο πρέπει ένας άνθρωπος να ασχολείται με δύο παιδιά. Δεν θα πρέπει να δουλεύω για μένα. Και το πρώτο πώς το αποφάσισες? Δεν το αποφάσισαμε, ήταν... Από τον Πελαργό. Ήταν από τον Πελαργό ακριβώς, όπως τα λες. Οπότε... Αν σου ξανατύχαινε, θα το κρατούσες? Φροντίζω να μην μου ξανατύχει. Πια για να κάνω παιδί, ας πούμε, επειδή έχω ήδη ένα παιδί 8,5 χρονών και είναι πολύ μεγάλη διαφορά, πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο και πολύ αποφασισμένο. Και δεν θεωρώ ότι είμαι σε φάση που μπορώ να αντέξω δεύτερο. Δεν ξέρω τι κάνουν οι γυναίκες που έχουν δύο παιδιά πραγματικά. Πόσο μάλλον για παραπάνω. Μου φαίνεται βουνό η δουλειά αυτή. Ο γιος σου έχει καταλάβει ότι είσαι αναγνωρίσιμο πρόσωπο και εσύ και ο μπαμπάς του και ο περίγυρος των γονιών του? Ναι, πρόσφατα το έχει καταλάβει. Μέχρι 6 χρονών δεν καταλάβαινε πολύ καλά τι γινόταν. Αναρωτιότανε. Έχω την εντύπωση ότι του αρέσει. Του αρέσει. Αυτό ήθελα να αποφύγω. Ότι του καλά αρέσει κιόλας. Ότι μέσω από αυτό θα γίνει κι αυτός γνωστός. Αυτό είναι μαράζι. Έχει ξεκινήσει μεγάλο μαράζι για μένα. Προσπαθώ να το εξηγήσω ότι δεν είναι καλό. Στο σχολείο όταν πας, φαντάζομαι τα άλλα παιδάκια θα σε βλέπουν, θα σου μιλάνε. Μεγαλύτερες τάξεις. Μεγαλύτερες τάξεις που σε αναγνωρίζουν, ναι, πλέον και περισσότερη τηλεόραση. Ζηλεύει καθόλου του τύπου? Είναι δική μου η μαμά, αφήστε τη ήσυχη. Καθόλου, καθόλου. Δεν μου δείχνει κάτι τέτοιο. Ο γιος της μαμάς. Απολαμβάνει τη δόξα μετά. Ναι, φοβερό. Δεν ξέρω τα παιδάκια πώς το αντιλαμβάνονται ακριβώς αυτό. Γιατί ο μικρός άρχισε πολύ να πάρει μπρος αυτό το θέμα. Δεν καταλάβαινε το λόγο που με σταμάτουσαν στον δρόμο για φωτογραφία. Στο θέατρο έρχεται, να σε δει? Έχει έρθει, ναι. Πια από ένα σημείο και μετά έχει έρθει. Και τι σου λέει? Κάνει παρατηρήσεις κιόλας. Είναι πολύ σοβαρός κύριος. Mm-hmm. Αναγκάστηκα και τον πήρα μαζί μου κάποια στιγμή στην περιοδία. Ναι. Και είδε παραστάσεις. Πολύ κύριος, πολύ σωστός. Κάποιες μέρες μου λέει βαρέθηκα, σήμερα δεν ήσασταν καλή. Εχθές μου λέει εκεί έγινε ένα λάθος. Έρχεται όμως, ή θα κάτσει παρασκήνια ή θα κάτσει κάτω σκηνή του. Δεν ξέρω πώς το βλέπει, του αρέσει. Πάμε σε σύντομες διαφημισούλες και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με Μαρία Σολομού, αγαπημένη. Επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, Μαρία Σολομού, στο παρεάκι μας. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Αγαπητή Μαρία, ναι. Αν ερχόταν ένας παραγωγός και ναι. σου έλεγε Μαρία, θέλω να κάνω τη ζωή σου ταινία, σε ποιες στιγμές θα σταματούσες και θα έδινες περισσότερη έμφαση? Τι είπες τώρα? Ποια είναι τα highlights τη ζωή σου? Από τώρα να γίνω ταινία δεν τελείωσα ακόμα. Έχω να κάνω κι άλλα λάθη, λοιπόν. Α, ωραίο.
Γιατί ζωή χωρίς λάθη είναι μισή ζωή. Όχι. Μην το λες αυτό. Ζωή χωρίς λάθη γιατί? Πρέπει να κάνουμε. Γιατί είναι τραγικό αυτό το σλόγγαν που έχουμε βρει, ότι τα λάθη μας τα αγαπάμε και θα τα ξανά κάνω από την αρχή για την εμπειρία. Μπούρδες είναι όλα αυτά. Όχι, αλλά ποιος δεν έχει κάνει βλακίες. Λάθη. Όλοι κάνουμε βλακίες. Όποιος δεν έχει κάνει λάθη, να έρθει να μας το πει. Όλοι κάνουμε λάθη. Το θέμα είναι να μην. Λάθος επιλογές, βλακίες στη ζωή μας. Το θέμα είναι ότι τα μετανιώνουμε. Εγώ λέω τα έχω μετανιώσει όλα με τα λάθη. Σαφέστατα και δεν θα ήθελα να τα έχω κάνει. Δεν έχω μάθει τίποτα απολύτως από όλα τα λάθη. Τίποτα. Είναι ένα πράγμα για το οποίο έχει μετανιώσει περισσότερο. Που σταμάτησα το χορό, που δεν έφυγα στην Αγγλία όταν με είχαν δεχτεί να πάω στο εξωτερικό να σπουδάσω. Θα τα έκανα όλα αλλιώς. Θα τα έκανες όλα αλλιώς. Όλα. Τίποτα. Δεν ξέρω καν αν θα γινόμουν ηθοποιός. Mm-hmm. Το έκανα αυτό. Έχεις κάνει όμως και άλλα επαγγέλματα. Ναι, βέβαια. Έχω κάνει. Δοκίμαζα για να δω τι μ' αρέσει. Αεροσυνοδός. Καλό αυτό. Όχι. Πάρα πολύ ανθυγινό. Πάνω κάτω με την πίεση. Αληθεύει ότι είσαι και στο δημοσίο. Ναι, βέβαια. Γιατί έφυγες, ρε Μαρία. Αυτό λέω και εγώ, γιατί έφυγα. Γιατί έφυγα από το δημόσιο, τι ωραία που ήμουν εκεί. Όχι, ήμουν μια έκτακτη σύμβαση ενός χρόνου, κάτι τέτοιο. Και πορτιέρισα στο Mercedes, έγινε πριν από το δημόσιο ή μετά? Συγχρόνως τα έκανα. Ταυτόχρονα. Βεβαίως. Δημόσιος υπάλληλος και πορτιέρισα στο. Βεβαίως. Ξύλο έχεις παίξει? Όχι, έτσι όπως το λες, όχι. Δεν είχα παίξει. Ξύλο μπροστά σου έχει πέσει? Βέβαια, πολύ ξύλο. Τότε βλέπαμε ξύλο. Πόρτα ρίξε σε πολλού. Αμέ. Και ήταν η εκδίκηση τη πορτιέρισα. Η εκδίκηση τη πορτιέρισα. Εντάξει, μου χαζά. Τότε ήμουν. Είχα τελειώσει σχολείο. Μια σκηνή για ξύλο. Έχει βαρέσει ποτέ άντρα? Ναι. Wow. Έχω δυνατό κροσέ, με βλέπει έτσι. Βέβαια. Άμα τα πάρω πολύ άσχημα, κατά γι' αυτό δεν τζακώνομαι. Γιατί θα πέσει πολύ ξύλο. Το έχω. Είναι. Άμα φτάσω κόκκινα, φεύγει το χέρι μου μόνο του, δεν το ελέγχω. Δυστυχώς. Φεύγει. Σε έχει βαρέσει ποτέ άντρας? Όχι με την έννοια που το τύπου ξύλο, σοβαρό. Ναι. Όχι. Λοιπόν, εγώ πίσω θέλω να σε αφήσω τώρα στο θέατρο. Ναι. Πού θα πρέπει να πάρω τα μπογαλάκια μου, να τα μαζέψω, την να ετοιμάσω την βαλίτσα. Τι μου μένει να δω. Κοίταξε, να σου πω, επειδή ξεκινήσαμε αυτή την περιοδία φέτος και φύγαμε μακριά. Πώς σε ζηλεύω. Ήταν ωραίο, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Είδαμε μέρη που δεν θα τα βλέπαμε. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα σκοπό να πω ποτέ Αυστραλία, ούτε Αφρική, να σου πω την αλήθεια. Ήταν φοβερή εμπειρία, οι άνθρωποι εκεί. Σαν στερημένοι, δεν μπορώ να φανταστείς, ειδικά θεατρικά, δηλαδή δεν. Στην Αφρική δεν είχε πάει ποτέ ελληνική παράσταση, ας πούμε. Και τώρα έχει συνέχεια. Δεν σου λέω, κατάλαβες. Να γιατί έχω αυτά τα προβλήματα που σου λέω ότι είμαι. Προληπτική. Εγώ είμαι γούρι πάντως. Ό,τι θες, βέβαια. Μακάρι. Αλλά είμαι τετράκινο τριφύλλι να πω. Όταν ξέρεις, όταν υπάρχει ένα τέτοιο σοβαρό θέμα που αλλάζουν συνέχεια. Δηλαδή τα πράγματα αλλάζουν, το πρόγραμμα αλλάζει από τη μία μέρα στην άλλη. Και επειδή έχουμε κάτι στο νου μας τώρα, δεν το λέω καλά, πριν γίνει. Καλά κάνεις και εγώ δεν λέω αν πολλά. Δεν γίνεται κάτι. Έτσι. Πρώτα να γίνεται και μετά να γίνεται τα και μετά το λέω. Λοιπόν, εύχομαι να σκίσεις ό,τι κάνεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα καλά, εδώ. Τη χάρηκα καλά. Πολύ τη συνέντευξούλα μας, τη κουβεντούλα μας, τα παιχνίδια μας και όλα. Τα μαξιλάρια εδώ. Είσαι ωραίο τυπάκι. Να ξανάρθεις. Ευχαριστούμε πολύ και όλους εσάς που μείνατε σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε και την GoComat για το μαξιλαροπόλεμο που μας προσέφερε με τα αναπαυτικά μαξιλάρια ύπνου από 100% φυσικά υλικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Γεια σας! Ooh, ee, ooh, ah, ah, ting, tang, walla, walla, bing, bang.